Στην Βέρτη έχεις πολλές διακρίσεις στην καριέρα σου, έχεις παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ένας τελικός κυπέλλου ερασιτεχνικού, τι σημαίνει για σένα? Κοιτάξτε, δεν έχει σχέση με το τι έχεις κάνει στο παρελθόν. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια ομάδα, σε ένα γνωστό χωριό της πόλης μας, στην Όδοξα Μητρόπολης, που είναι και ομάδα που κατά καιρούς έχει κάνει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Έχει βγάλει αρκετά παιδιά που έχουν παίξει σε εθνικές κατηγορίες. Εννοείται ότι η χρονιά όπως κύλησε, το πρωτάθλημα από ό,τι φάνηκε ήταν σχετικά εύκολο, να το πω συσσαγωγικά, για να το κατακτήσουμε, και από ό,τι φαίνεται θετικά το έχουμε πάρει στην ουσία. Ένας επόμενος στόχος που ήταν το κύπελλο για εμάς, ερασιτεχνών. Καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να το πετύχουμε και αυτό το στόχο. Εννοείται ότι θα σεβαστούμε απόλυτα όλη την ιστορία της ομάδας στο Αστέρα. Έχει μια αξιόλογη ομάδα, αξιόλογη διοίκηση, προπονητή. Έχει νέα παιδιά που στην πορεία φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά θα σταθούν στο ποδόσφαιρο με αξιώσεις. Θέλω να τους σεβαστούμε. Θα κάνουμε τα πάντα όμως για την ομάδα να κατακτήσει το κύπελλο, που έχει πάρα πολλά χρόνια να είναι στην επιφάνεια η Μητρόπολη. Και ελπίζω εμείς να τους δώσουμε μια χαρά, μια περηφάνεια, και να το καταφέρουμε το Σάββατο το απόγευμα. Το μυστικό για να κερδίσει εδώ ξανά το παιχνίδι, υπάρχει κάποιο μυστικό? Μυστικά δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Υπάρχουν άλλα πράγματα, τακτικές και όλα αυτά. Τώρα θεωρώ ότι σε ένα παιχνίδι που σαν τη Μητρόπολη η ομάδα έχει μαζέψει αρκετά παιδιά που είναι στο χώρο πάρα πολλά χρόνια, ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν σε αυτό το παιχνίδι. Πέρα από την εμπειρία που θα πρέπει όλοι να τη βγάλουμε από αυτές τις παραστάσεις που έχουμε ζήσει σε ανάλογα μάτς, θα πρέπει να βγάλουμε τη δύναμή μας, το τρέξιμό μας, την τεχνική μας, τη φαντασία μας, για να καταφέρουμε να το κατακτήσουμε. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Και εγώ. Κύριε Γιαννέλο, σε ένα τελικό κυπέλλου, η Δόξα Μητρόπολης απέναντι σε μια ομάδα την οποία μέχρι σήμερα ήταν μία από αυτές που σας στέρισαν και κάποιους βαθμούς, δύο. Πόσο δύσκολο και πόσο εύκολο μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που είναι ένας τελικός? Λοιπόν, στην Ελλάδα του 2016, στην πιο δύσκολη χρονικά οικονομική συγκυρία, το ποδόσφαιρο είναι το αγχολητικό μας, και το τοπικό ποδόσφαιρο είναι ο τρόπος να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και τα προβλήματα. Το Σάββατο διεξάγεται στο Εθνικό Στάδιο η γιορτή του τοπικού ποδοσφαίρου ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες, τη Δόξα Μητρόπολης και τον Αστέρα Καρδίτσα. Η αλήθεια είναι ότι στα μεταξύ μας μάτς η ομάδα του Αστέρα μας δυσκόλεψε, μας στέρισε και δύο πόντους στον πρώτο γύρο, και αναμένεται να γίνει ένα πολύ καλό ποιοτικά παιχνίδι, και όσον αφορά την ποιότητα του αγώνα και όσον αφορά την εξέλιξη του τελικού αποτελέσματος. Εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος και πάνω απ' όλα να κερδίσει το τοπικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είστε δύο ομάδες που γνωρίζεστε πολύ καλά. Πού πιστεύετε ότι θα κριθεί αυτός ο τελικός? Όπως κάθε τελικός, πρόκειται για ένα μάτς. Σε κάθε φορά που σημαίνει αυτό, έχουμε δει να γίνονται τα πάντα. Έχω την αίσθηση ότι η δικιά μου ομάδα υπερτερεί σε περισσότερα βασικά σημεία από την αντίπαλη, όπως είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, η φυσική κατάσταση, η εμπειρία. Νομίζω ότι παράγοντας εμπειρία θα παίξει και τον καθοριστικότερο ρόλο και θα χρήσει η νικήτρια την ομάδα της Μητρόπολης. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Παφλιά, ένας τελικός σαν προπονητής αυτή τη φορά, γιατί σε τελικός σαν ποδοσφαιριστής έχετε παίξει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν ήμουν ποδοσφαιριστής έπαιζα μόνο, δεν είχα να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τώρα έχω 20 παίκτες στη διάθεσή μου και θα προσπαθήσω να τους οργανώσω. Σημαντικό για τον Αστέρα και για την περιοχή της Παναρίου αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Είναι μετά από πολλά χρόνια ο Αστέρας βγαίνει σε τελικό. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την πρόκριση, και πιστεύω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι που θα το ευχαριστούν τα παιδιά πάνω απ' όλα που θα αγωνιστούν, και σίγουρα και ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο, γιατί είναι μια γιορτή για το τοπικό ποδόσφαιρο, τελικό στο κυπέλλο. Τι θα πείτε στους ποδοσφαιριστές σας που μπορούν στο γήπεδο, έτσι,
μια κουβέντα. Μια κουβέντα είναι ότι πάμε για την νίκη και σε κάθε παιχνίδι πηγαίνουμε για να κερδίσουμε και πιστεύω αυτός είναι και ο στόχος της ομάδας, της κάθε ομάδας. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πρώτος ο τελικός από τότε που βρίσκεσαι στον Αστέρα, πώς νιώθεις για αυτό το παιχνίδι? Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να φτάσουμε εδώ πέρα. Είναι δύσκολο, το ξέρουμε, όμως θα παλέψουμε. Θα παίξουμε στα ίσα, έχουμε καλή ομάδα εμείς και αυτό το ίδιο. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ποιο νομίζεις ότι είναι το ατού του Αστέρα σε σχέση με τη Δόξα Μητρόπολης? Ότι δεν έχει τον παίχτη ο οποίος ξεχωρίζει βάσει ονόματος και βάσει εμπειρίας. Είναι μια οικογένεια και έχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς περιμένετε το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Δόξα Μητρόπολης, αυτό το τελικό? Ένας τελικός, είναι 90 λεπτά αγώνας, όλα μπορούν να γίνουν. Έχουμε δείξει ποιοι είμαστε σε όλα τα παιχνίδια, έχουμε αποκλείσει ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας. Θα τα δώσουμε όλα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Πώς εξηγείτε ότι ο Αστέρας στα παιχνίδια του Κυπέλλου παρουσιάζει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος? Η ομάδα μας φέτος αποτελείται από πολλά μικρά παιδιά, όπως βλέπετε κι εσείς. Είμαστε κάποιοι έμπειροι στην ομάδα. Προσπαθούμε να πουλιάσουμε αυτό το σύνολο. Ίσως μερικές φορές υποτιμούν και τον αντίπολο μικρή, έτσι. Ισχύει και αυτό. Με τις δυνατές ομάδες μπαίνουμε κι εμείς, γιατί ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε δύσκολα πράγματα και δίνουμε το 100%. Ίσως γι' αυτό φάνηκε η πορεία μας έως τώρα. Μια συμβουλή στα νέα παιδιά της ομάδας? Τα μικρά τα παιδιά είναι περισσότερα που πάνε λύκειο αυτή τη στιγμή. Καλό είναι το ποδόσφαιρο, καλός ο αθλητισμός, να κοιτάνε και τα μαθήματά τους και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.